στη χώρα με τέτοια τιμή, αυτόματα έσπαγε όλος αυτός ο μύθος που είχαν δημιουργήσει και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα γινόταν φτηνότερη οικοδομή και θα χάνανε πάρα πολλά χρήματα. Σκεφτείτε, Φοδωρή. 100 ευρώ είναι τεράστια διαφορά. Φοδωρή, εσύ μίλησες κάποια στιγμή με τον Υφυπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Βλάχο. Έστειλες τις 36 μέρες της απεργίας σου επιστολή στον Πρωθυπουργό. Τι σου απάντησαν για όλα αυτά? Δεν έχει κινηθεί κανένας απολύτως ως προς την επιστολή και το αντικείμενο της επιστολής που ουσιαστικά λέει ότι οι θεσμοί της δημοκρατίας και της χώρας μας, συγνώμη, ας πούμε, δεν εφαρμόζονται πλέον γιατί το κεφάλαιο επικυριαρχεί της πολιτικής, γιατί όπως ξέρετε όλοι και η πολιτική είναι δέσμη των μεγάλων συμφερόντων. Κάποια στιγμή εσύ μέσα από αναφορές σου ζήτησες την εξαίρεση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και λίγες ημέρες μετά ζήτησες να επανέλθει στη θέση του. Και το χρησιμοποιούν αυτό σε επιχείρημα ότι παλινοδίας, δηλαδή δικού σου πάρε δώσε ενδεχομένως σιωπηρού ή κάτω από το τραπέζι, θέλω ενδεχομένως να προσβάλλουν το δικό σου αγώνα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζητήσαμε να επανέλθει πάλι. Ναι, το ζητήσαμε. Γιατί όταν κάναμε μήνυση στην Ολομέλεια για όλες αυτές τις παρανομίες, στο τμήμα της Ολομέλειας για όλες αυτές τις παρανομίες και συνεχίσανε να μας δικάζουν και ουσιαστικά να μας δικάζουν οι αντίδικοί μας, ζητήσαμε εφόσον είναι έτσι να επανέλθει πάλι ο Σπύρος Ζησιμόπουλος και να βρίσκεται και αυτός σε όλη αυτή την παρανομία και να μετέχει και αυτός. Όχι να βρίσκεται απ' έξω και να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Κοντά στις ευθύνες του. Έτσι ακριβώς. Αυτός ο μηχανισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, και στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν μπορεί να επιζήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στα χρέη που μας έχουν ήδη δημιουργήσει με τις αυξημένες τιμές και με την κατανάλωση. Οπότε αυτός είναι ένας κοινός αγώνας που αντιπροσωπεύει τον καθέναν από εμάς. Τώρα μπορεί να σε ρωτήσουμε μέχρι που θα το τραβήξεις και τι ακριβώς ζητάς. Κοιτάξτε, με δύο κουβέντες, εμένα μου κάνανε προτάσεις εξαγοράς. Αλλά και να αγοράσουν και την καταγγελία και, και τα χρέη και την επιχείρηση και την άδεια, αλλά να μου δώσουν 1.100.000 και να φύγω από την Αθήνα και να μην ξανασχοληθώ με σίδερα. Καθώς και προχθές εδώ μπροστά δημόσια, μπροστά στην κάμερα, μεγαλοδικηγόρος, είπε εντάξει δεν τα πήρες τώρα, τότε τώρα πόσα θες για να φύγεις. Μου σπάσανε τα αυτοκίνητα 3 φορές. Μου ανοίξαν τα γραφεία. Ανοίξαν τα γραφεία του δικηγόρου μου. Με πηγαίνανε τα βράδια με μηχανές από το σπίτι του συνεταίρου μου στο σπίτι του δικό μου. Απειλητικά τηλεφωνήματα. Με ένα κράτος να μην ενδιαφέρεται. Με τους πολιτικούς που υποτίθεται είναι υπερασπιστές να μην ενδιαφέρεται. Με μια ανεξάρτητη αρχή που το μόνο κάνει είναι να συγκαλύπτει τα μεγάλα συμφέροντα. Εσείς τι θα κάνατε στη δική μου τη θέση? Εγώ θα σου κάνω μια κοινική ερώτηση που δεν τη μάθες και τη δημοκρατία μας και τον πολιτισμό μας. Δεν ήξερες που έμπλεκες όταν μπήκες στον χώρο αυτό? Γιατί μπορεί να βλέπει κάποιος στο σπίτι και να λέει ότι ξέρεις κάτι, καλά τα λες Τενεζό και είναι έτσι. Αλλά μπήκες με κάποιους όρους σε ένα παιχνίδι σκληρό. Δεν τα ήξερες αυτά ότι θα ακολουθήσουν? Όταν έχεις μάθει να εργάζεσαι από μικρό παιδί και να μην γνωρίζεις τους μηχανισμούς της διαφθοράς που υπάρχουν μέσα στον πολιτικό κόσμο, στα μεγάλα συμφέροντα, σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν στήσει από κάτω, τότε πηγαίνεις με την πίστη που είχαν οι παλιοί, θυμάστε τι λέγανε, ότι ο λόγος μας είναι και η υπογραφή μας. Αυτά τα πράγματα έχουν δυστυχώς έχουν εκλείψει. Δεν δίνουν τη δυνατότητα σε κανέναν να πληθεί. Φτάνεις μέχρι το επίπεδο που αυτοί θέλουν. Περιορίζουν όλους τους τομείς μέχρι το επίπεδο θέλουν. Θέλουν μηχανάκια να παράγουν χρήμα και τίποτε άλλο απολύτως. Επειδή τα επιχείρηματά σου κατά τη δική τους κρίση, θα έλεγα την αντίπαλη κρίση, την άλλη πλευρά, είναι ιταλικά επιχείρηματα. Δηλαδή λες ότι στην Ιταλία μπορώ και το φέρω με 100 ευρώ φθηνότερα το σίδερο. Ότι η Ιταλική συγκεκριμένη επιτροπή είπε ότι το Ιταλικό σίδερο είναι καλύτερο από το ελληνικό. Μπορεί κάποιος να πει εύκολα ότι μήπως ας πούμε ο Τενέζος ή ο κάθε Τενέζος γίνεται ένας άνθρωπος, ένας δούριος ύπος για να μπουν άλλα συμφέροντα, άλλη δυναμική άλλων εταιριών από την Ιταλία στην Ελλάδα. Καταρχήν η μελέτη με τον πανεπιστημιακό τον κύριο Κουνάδη έγινε στο ΚΕΔΕ που είναι δική μας, αυτή δεν έγινε στην Ιταλία, απλά είναι ελεκτικός μηχανισμός. Ωραία. Για το σίδερο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό πρώτον. Δεύτερον, θα σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και τα χαρτιά τα έχω και θα τα δώσω σε οποιοδήποτε εισαγγελέα έρθει. Ξέρετε ότι όταν πουλάγαν σε εμάς 530 ευρώ περίπου, στο εξωτερικό το πουλάγανε το ίδιο σίδερο 280 με 320.
σκεφτείτε, σχεδόν στη διπλάσια τιμή. Καρτέλ καταγγέλλεται από πολλούς και ο κόσμος αισθάνεται ότι ζει και καρτέλ σε διάφορους χώρους. Εσύ είδες τον κόσμο να ενδιαφέρεται ή να έχει μια απάθεια? Γιατί εγώ, μιλώντας με ανθρώπους για τη δική σου υπόθεση που δεν ξέρουν την υπόθεση, μου λέγανε, ξέρεις τι μου λέγανε, αυτός ο άνθρωπος πώς αντέχει 50 ημέρες χωρίς φαγητό? Είναι όντως απεργός πείνας ή το προσποιείται? Καταρχήν, οι ιατρικές εξετάσεις από τους γιατρούς του κόσμου που έχουν έρθει και παίρνουν αίμα, καθώς και από το συνεταίρο μου που είναι γιατρός και με παρακολουθεί μέσω ιδιωτικής κλινικής, είναι στη διάθεσή σας. Θα τα αναρτήσουμε κιόλας σήμερα με τις χθεσινοβραδινές εξετάσεις, που αν συμβουλευτούν ένα γιατρό θα δουν ότι όλοι οι δείκτες έχουν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά, μπορεί να είναι σε οριακό επίπεδο. Έχουν σταματήσει διαταραχές, αλλά είναι εδώ. Οπότε εμείς δεν τα αφιζητούμε γιατί το βλέπουμε. Ακούμε τη φωνή σου. Αλλά σου λέω πώς ο κόσμος σκέφτεται, ότι μπορεί να μην σκέφτεται την ουσία των καταγγελιών σου. Πάει, και για μένα είναι και ντροπή αν θέλεις, αμφισβητεί αν εσύ τρως ή όχι. Το θέμα είναι αν τρως ή όχι, ή τι ακριβώς συμβαίνει και είσαι εδώ 50 μέρες. Δυστυχώς τους έχουν κάνει τους ανθρώπους δύσπιστους. Δυστυχώς αμφισβητούν ακόμα και μια ακραία μορφή διαμαρτυρίας που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει όλους μας. Ποια είναι η ανησυχία του δικού σου ανθρώπου? Μάνα μου και αδέρφια μου και συγγενείς μου είναι όλα αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που στέκονται εδώ πέρα μέρα νύχτα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλοι αυτοί που βρίσκονται από πίσω, συνεταίρος με την οικογένειά του. Όλοι βρίσκονται σε μια αγωνία, σε μια συνεχή στρες, ξέροντας ότι αυτός ο αγώνας είναι για όλους μας και ξέροντας ότι υπάρχει ένας ορατός κίνδυνος μια αναστρέψιμης κατάστασης, αλλά γνωρίζουν όμως ότι έχω αποφασίσει να φτάσω μέχρι το τέλος. Δωρή, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Να έχεις πάνω απ' όλα υγεία και ό,τι καλύτερο στον αγώνα σου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο, να διευκρινίσω κάτι προς το τέλος, ότι θέσαμε τους βασικούς προβληματισμούς της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δηλαδή ότι αναμένουμε μια απόφαση που είναι σημαντική, να θα αποκαλύπτει βέβαια πράγματα που θα είναι σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κύριος Στενέζος, λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης, για ποιο λόγο είναι σε κόντρα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού? Ναι, και με τον κύριο Στενέζο. Δηλαδή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το όνομά του. Δεν υιοθετούμε τα όσα ισχυρίζει ο κύριος Στενέζος στο πρόσωπο του κύριου Σεισμόπουλου, προσθέτω έτσι. Οφείλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι τηλεοπτικά έπρεπε να δούμε και τα δημοσιογραφικά και οι δυο σας και ο μπράβο σας. Θέσατε όλα τα ερωτήματα. Πρέπει να ακούσουμε έναν άνθρωπο 52 μέρες στο πεζοδρόμιο. Είναι μια φωνή απελπισίας, μια ακραία μορφή διαμαρτυρίας. Μιλάει βέβαια για τους νόμους αγοράς, όπου είναι αδυσόπιτη και αδίσταχτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ξέρετε ότι τις στολές αγκαρίας του στρατού τις κάνουν εισαγωγή, ναι, και διαμαρτύρονται. Τις ράβουν αλλού. Τις ράβουν αλλού, είναι στην, δεν ξέρω, Ταϊλάνδη, δεν ξέρω πού. Και τους λέει, κύριε, εγώ εξασφαλίζω άλλη τιμή. Υποτίθεται ότι με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Δεν είναι πιο φτηνά, Γιώργο Καραμέρο, στοιχίζει πιο ακριβά. Η εργολαβία, πώς έχει γίνει ο διαγωνισμός. Στοιχίζει πιο ακριβά από το να δίναμε σε ελληνικά χέρια να φτιαχτούν οι στολές των στρατιωτών. Και να ενισχύουμε και την ελληνική οικονομία. Αλλά έχω την εντύπωση, το και μόνο σου. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο χάλιβα και στο σίδηρο κτλ. Συμβαίνει στο σούπερ μάρκετ. Στο φαγητό. Συμβαίνει στο φαγητό. Εδώ δεν βλέπετε ότι συρρυκνώνεται η ελληνική αγορά. Κλείνουν τα μικρά μαγαζάκια. Κλείνουν τα μικρά μαγαζάκια. Κλείνουν τα μαγαζιά της γειτονιάς. Μα κάθε τρεις και λίγο δεν έχουμε επιβολή προστήμων για πολιτικές καρτέλ, είτε από γαλακτοβιομηχανίες. Μήπως και αυτή είναι και η κατεύθυνση όμως. Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση, να κρίσουν οι μικροί και να μείνουν μόνο οι μεγάλοι. Μα να σας πω κάτι, συγγνώμη. Όταν κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν για τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι τους ενδιαφέρει μόνο η πρόσβαση στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή, αν η δρόμη είναι καλή για να φτάνει κάποιο στα εμπορικά και όχι για τη λειτουργία σε σχέση με τα μικρά καταστήματα. Μην ψάχνουμε, όντως. Είναι σκληρή νόμη. Εγώ μένω στην ερώτημα. Ελεύθερη αγορά, σκληρή. Που του λέει, δεν ήξερες, φίλε μου, που έμπλεξες. Βέβαια, ναι, δεν είναι όμως. Εγώ το είπα κοινικά για την αξία. Δεν είναι όμως θέμα της διαφθοράς. Ξέρεις τι γίνεται. Μιλάει, βέβαια, είναι ρομαντικός. Μιλάει για την υπογραφή και το λόγο, ότι έχει μείνει στην εποχή που ο λόγος είχε μεγαλύτερη αξία. Αυτά δεν πολύ. Και ήταν υπογραφή. Τώρα. Όλα αυτά. Έτσι. Και τώρα για ποιες επιτροπές και ποιες ανεξάρτητες αρχές μιλάμε. Ας τα αφήσουμε εδώ το θέμα. Α, να μπούμε για το γάλα, ας πούμε. Έτσι, μην πάμε παρακάτω. Μην πάμε παρακάτω. Πάμε όμως μέχρι Θεσσαλονίκη στο Γιώργο Γρηγοριάδη. Ο Γιωργάρας. Θέλουμε προσφορές, θέλουμε ευκαιρίες για αγορά.